Στο πλευρό του Προέδρου τη Ενώσεω Νοσοκομιακών Γιατρών Μαγνησία Παύλου Μαλινδρέ, το οποίο ζητά την άμεση κάλυψη των κενών θέσεων ιατρικού προσωπικού στο Αχυλοπούλιο, τάσεται ο Πρόεδρο του Τοπικού Ιατρικού Συλλόγου Ευθύμιο Τσάμι, σημειώνοντα ότι είναι επιτακτική ανάγκη να δρομολογήσει το Υπουργείο Υγεία τι προβλεπόμενε διαδικασίε για την ταχεία στελέχωση του νοσοκομείου Βόλου με μόνιμο ιατρικό προσωπικό. Συμπαριστάμε συμπαριστάμεθα απόλυτα στο αίτημα του Προέδρου των Νοσοκομιακών Γιατρών, γιατί ξέρουμε το πρόβλημα και το έχουμε αναδείξει και άλλε φορέ. Αλλά δυστυχώ το πρόβλημα αυτό όχι μόνο δεν λύνεται, αλλά περνώντα ο καιρό με διάφορε δικαιολογίε, τέλο πάντων, όπω είναι οι εκλογέ που λέτε, πηγαίνει προ τα πίσω. Αλλά εδώ δεν μπορεί να περιμένει, διότι ήδη είναι υποστελεχωμένο το νοσοκομείο και πολλά νοσοκομεία. Ήδη οι συνάδελφοί μα έχουν κουραστεί και έχουν ταλαιπωρηθεί απίστευτα. Ήδη συνταξιδοτούνται και έχουν στεγχωρηθεί αρκετοί συνάδελφοι. Άρα το, το πρόβλημα τη στελέχωση, παρόλε τι κινήσει που έγιναν το προηγούμενο χρονικό διάστημα και πρέπει να τα αναγνωρίσουμε, γίνανε κάποιε προσλήψει, όχι μόνο επικουρικών αλλά και μόνιμων. Και νομίζω ότι το νοσοκομείο Βόλου πήγε αρκετά καλά σε σχέση με, άλλες, με άλλα νοσοκομεία. Αλλά παρόλα αυτά δεν φτάνει, διότι όπω έχει πει και ο συνάδελφό μα ο κ. Μαλινδρέτο, οι ανάγκε είναι τεράστιε. Και πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι ε, ε, για το θέμα τη υγεία πρέπει να δίνονται προτεραιότητα, απόλυτη προτεραιότητα. Και ε, ε, όσον αφορά την ταχύτητα της λήψης αποφάσεων διοικητικών, αλλά και την ταχύτητα στην χρηματοδότηση ε, για την υλοποίηση δράσεων και των αποφάσεων που πρέπει για να έχουμε την υγεία που πρέπει να έχουμε ως χώρα και ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.